σήμερα. Σήμερα είναι 25 Σεπτεμβρίου. Thank you.
Το μαράκι μου στείλε δέμα. Λοιπόν, το μαράκι έστειλε αυτό το ψαράκι, το οποίο είναι, κάνει φούσκες μόνο του. Το έστειλε για το Μιχαηλάγγελο, αλλά όλα θα παίζουν. Να το. Μπαταρίες πάντα στέλνει η Μαρία, γιατί λέει, αν δεν στείλουν μπαταρίες, πώς θα χαρεί το παιδί και θα το βάλει κατευθείαν αν εσύ δεν έχεις τις μπαταρίες στο σπίτι. Δηλαδή, να πίστευτε, στέλνει μέχρι και τις μπαταρίες. Μαράκι μου, αγαπημένο, αγαπημένο. Λοιπόν, θα ανοίξω τώρα και τα άλλα να τα δούμε όλα μαζί. Εγώ ξέρω πάνω κάτω τι έχει, γιατί μου έχει πει πάνω κάτω τι έχει πάρει. Περιμένω τώρα το Γιώργο. Λοιπόν, έστειλε σε μένα Lollipop Caramel Hair and Body Mist. Άρωμα για τα μαλλιά και για το σώμα. Έχει στείλει αυτά τα δύο. Το ένα είναι το Lollipop Caramel και το άλλο είναι South Breeze. Βάλαμε μπαταρίες, ο Άγγελος ανυπομονεί. Άγγελε! Άγγελε! Α, έχει αέρα. Α, θέλει πιο πολύ υγρό, Έκανε λίγο. Θέλει πιο πολύ υγρό. Ναι. Έπιασα μεγάλη! Wow! Όλα τα σπίτια με φούσκες! Έλα! Βρέχω, μαμά, βρέχω! Σπάς κι εσύ! Εντάξει, τα παιδιά ξετρελάθηκαν, παίξαμε λίγο, το αφήσαμε τώρα στην άκρη. Το μαράκι ήθελε να τους πάρει παπλώματα, με ρώτησε αν έχω στα παιδιά, της είπα ότι έχω, της είπα ότι σε μένα δεν έχω, αλλά πήγε και πήρε στα παιδιά. Σε μένα δεν έχω και ότι θέλω να πάω να πάρω. Και πήγε και πήρε στα παιδιά παπλώματα και επειδή άκουσε ότι θα φτιάξουμε και κρεβάτι του Μιχαηλάγγελου, πήρε και στους τρεις. Και στα τρία παιδιά παπλώματα, δηλαδή αν δεν είναι η Μαρία η μανούλα μου, που την λέω, γιατί είναι πολύ γλυκός άνθρωπος και έξω καρδιά, και όχι για τα πακέτα που στέλνει, αλλά για όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Λοιπόν, και εδώ μέσα κάτι έχει κρύψει η Μαρία που θα δούμε, γιατί τώρα είστε δημοτικό και πρέπει να το φοράτε για να ξέρετε τα διαλύματα. Τι μπορεί να είναι? Το φοράμε για να ξέρουμε πότε έχουμε διάλειμμα. Τι είναι? Τι μπορεί να είναι που το φοράτε? Λορόι. Λορόι λέγεται ή ρολόι? Λορόι. Πώς? Ρολόι. Γιατί κλείνει. Μαράκι, είναι τέλειο. Μαρία, ευχαριστώ, είναι τέλειο. Δεν είναι πανέμορφο? Ναι. Πανέμορφο, ουράνιο τόξο. Είναι αυτή η εταιρεία, όποιος ενδιαφέρεται. Φλικ φλακ, φλικ φλοκ, φλικ φλακ πρέπει να είναι. Αυτό είναι του Τζόρτζ και του Γιώργου, πάρα πολύ ωραίο. Να το. Ε, ωραίο. Ευχαριστώ. Και τα παπλώματα φαίνονται τέλεια, ούτε τα παν χοντρά, τα πολύ χοντρά τα παπλώματα, ούτε τα πάρα πολύ, ούτε αυτά που είναι κρύα. Είναι ιδανική θερμοκρασία για εδώ. Είναι φανταστικά. Τι να πω ρε Μαρία, τι να πω. Κάθε φορά με εκπλήσεις. Δεν έχω να πω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γκρινιάρης. Αχ, λοιπόν, σας άφησα πριν, τους έβαλα φαγητό, τα διάβασα και τα δύο. Μαζέψαμε τις τσάντες μας, πήγα την Αλεξάνδρα Μπαλέτο, πήγαμε, πήραμε το πακέτο. Τώρα γυρίσαμε, θέλω να συμμαζέψω λίγο. Ο Γκρινιάρης, ο Γκρινιάρης, τα παιδιά πεινάνε. Θέλω να τους κάνω το σουβλάκι κοτόπουλο που πήρα. Κάμερα, μάνα Αλεξάνδρα. Έμαθε να βάζει και το χέρι μπροστά και να κάνει πλάνο. Λοιπόν, σουβλάκι εδώ πέρα, σουβλακάρα με πιπεριές. Αυτά τα έχω ψήσει για το Χρήστο και έχω και δύο μπιφτέκια κοτόπουλο από χθες. Έβαλα και μια φέτα τυρί και έβαλα και τη σος της Caesars που πάει για κοτόπουλο. Σας την έχω δείξει πολλές φορές, Νάτι. Caesars dressing. Πρόσεχε, Αλεξάνδρα, μην πέσεις. Τώρα θα φτιάξω και της Αλεξάνδρας. Θα είναι απόλαυση. Και η Αλεξάνδρα θέλει μαγιονέζα, δεν θέλει σος Caesars.
Κοίμησε το ζουζούνια, ξεβάφτηκα. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ό,τι μπόρεσα να τραβήξω. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο που σίγουρα θα είναι πολλές καθαριότητες. Γιατί θα στρώσουμε χαλιά σε λίγο καιρό, παιδιά. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια σε όλους. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Καλή εβδομάδα να έχετε.